Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα έχουμε την 19η αγωνιστική της Master League και οι Κουρκούτες αντιμετωπίζουν τον Hell Drake. Από τη μία οι Κουρκούτες με 3 νίκες και 13 ήττες συνολικά βρίσκονται στα χαμηλά της βαθμολογίας, στην 10η θέση, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Hell Drake με 11 νίκες και 6 ήττες. Ξεκίνησαν με μια γρήγορη επίθεση οι κόκκινοι, όμως κόπηκε και από την εξαιρετική άμυνα του Παπαδάκη. Είπαμε να δούμε λίγο πεντάδες. Με μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη σήμερα οι Κουρκούτες: Βεϊσάκης, Καφές, Καρούμπαλης, Νακόπουλος και Τσάκωνας. Είναι οι πέντε παίχτες που είναι διαθέσιμοι απόψε για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε Ανδρεάδη, Κούρταλη, Νικολαίδη, Παγώνη και Παπαδάκη. Στους πέντε που ξεκινούν για τον Hell Drake. Κατέβαζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Νικολαίδης θα πάρει το σούτ από το πλάι, δεν ευστοχή, έρχεται όμως για την δεύτερη ευκαιρία εκεί ο Παπαδάκης και θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Κουρκούτες τώρα στην επίθεση με τον Νακόπουλο να διορθώνει. Έχουμε φάουλ από τον Νικολαίδη. Πρώτο μαδικό αυτό για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Τσακώνας αφήνει δίπλα στον Αρκόπουλο. Πάει προς τα μέσα ο Τσακώνας, κερδίζει το φάουλ από τον Νικολαίδη, είναι το δεύτερο δικό του. Θα κάνει δύο μαζεμένα φάουλ ο Νικολαίδης. Δεν κάνει συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Άστοχη η βόλη του Τσάκωνα. Παραμένει στο παιχνίδι ο Νικολαίδης, εκτοχή στην δεύτερη βόλη ο Τσάκωνας και θα σπάσει το ρόδι και για τους γηπεδούχους. Νικολαίδης αφήνει δίπλα του στον Παγώνη. Και πάλι Νικολαίδης η μπαλά έξω. Του για 3 πόντους έστωχο από τον Ανδρεάδη. Για το 1-5. Νακόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Μαζεύει ο Παγώνης. Φτάει ο Ανδρεάδης, αυτόν πάει η μπαλά. Κουρταλής, μπαλά στην κορυφή τώρα. Παίρνει ο Παπαδάκης της και πάλι τον Ανδρεάδη. Πολύ καλή άμυνα του Νακόπουλου, ο οποίος φέρει και στον ευθυδιασμό. Ο Λομόναχος εκεί θα τελειώσει την φάση χωρίς κάποιο πρόβλημα για το 3-5. Ανδρεάδης θα πάρει ακόμα ένα σουτ 3 πόντων, αυτή τη φορά όμως δεν θα το βάλει. Βεϊσάκης δίνει το screen. Ο Καρούμπαλης εκτελεί από το πλάι, δεν βρίσκει στόχο. Μπαλά στα δεξιά στον Ανδρεάδη, ο οποίος βλέπει τις κινήσεις. Νικολαίδης προσποιείται. Πάει κοντά, λαθοπασάρισε αντίπαλο. Νακόπουλος θέλει να τρέξει πάλι στην άλλη πλευρά. Ωραία κίνηση, εξαιρετικό καλάθι από τον Νακόπουλο. Πέρασε την μπάλα γύρω από τη μέση του. Έφτασε μέχρι το αντίπαλο καλάθι, σκόραρε, κέρδισε για το φάουλ. 5-5 τώρα και έχουμε και βόλες. Θα βάλει και την βολή για το 6-5, προβάδισμα τώρα για τους Κουρκούτες. 10 διακίνηση ο Ανδρεάδης, στην γωνία είναι ο Παγώνης. Θα το πάρει το τρίποντο, θα το βάλει κιόλας. Το 6-8 προβάδισμα και πάλι για τον Hell Drake. Κόπουλος. Πυροκαφές. Προσθέσει από τον Τσάκο να θα περάσει, φτάνει προς τα μέσα, σκοράρει για το 8-8. Το κλέψιμο. Να
Κόκουλος στην άλλη πλευρά, αφήσει τον Καρούμπαλη, δεν τελείωσε καλά αυτή τη φάση. Παγώνης παίζει με τον Ζαχαρόπουλο, πάλι Παγώνης. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κουρτάλης θα πάρει την εκτέλεση, θα κάνει ένα κοντό σουτ, με Νακόπουλος μαζεύει. Έχει ξεκινήσει ο Ρεξάτος σήμερα, ο Νακόπουλος θα βρει μια εξαιρετική ασίστη για τον Τζάκονα. Θα το βάλει το καλάθι αυτός για το 10-8. Αυτή την φορά γίνεται δημιούργος ο Νακόπουλος. Σουτ για τρεις πόντους από τον Παγώνη, δεν μπαίνει το καλάθι. Έχει όρθιο το βλέμμα του ο Νακόπουλος. Τζάκονας πάει προς τα μέσα, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Συγκρούστηκε και με τον συμπαίκτη του. Γι' αυτό και σταματάει τώρα το παιχνίδι. Τον βρήκε εκεί η αφέλα του στην προσπάθεια που έκανε για το καλάθι. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Δεν έχουν και αλλαγή να κάνουν οι Κουρκούτες, καθώς υπενθυμίζω πως θα έχουν κατέβει με μόλις 5 άτομα διαθέσιμα. Συνεχίζει τώρα το παιχνίδι. Τον Μπακούρο να δίνει συνέχεια, παίρνει ο Ανδρεάδης. Νομίζω ότι έκανε την κίνηση ο Κούρταλης, όμως αυτός και μείνει στάσιμος. Νακόπουλος, Βεϊσάκης, θα περάσει, έφτασε μέχρι μέσα, σκόραρε κιόλας για το 12-8. Ανδρεάδης κατεβάζει, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Κουρταλής προσποιήθηκε και άφησε έξω για να πάρει το τρίποντο ο Ανδρεάδης, θα το βάλει φιλότερα ο Καφές. Δεν βιάζεται, κατεβάζει ο ίδιος, τώρα αφήνει στον Νακόπουλο. Κάνει την κίνηση ο Τζάκονας, πήρε και εκτέλεσε αμέσως ακόμα μια ασίστα από τον Νακόπουλο. Ακόμα ένα καλάθι από τον Τζάκονα. Συνεργάζονται άψογα οι δύο μέχρι στιγμής. Και οι Κουρκούτες βρίσκονται στο 14-8. Παγώνης, κάνει το λάθος, δεν πέρασε η πάσα. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Τζάκονας, μόνος του τελείωσε την φάση, αλλά δεν βρήκε το δίποντο. Ο Ανδρεάδης τρέχει στην άλλη πλευρά. Παίρνει ο Κούρταλης να σηκωθεί από μέση απόσταση, δεν το βάζει. Έχει μείνει στην άλλη πλευρά ο Βεϊσάκης, η μπάλα θα καταλήξει στον Νακόπουλο. Και πάλι όμως θα πάρει ο Βεϊσάκης, θα σηκωθεί και θα το βάλει. 16-8, πολύ καλό ξεκίνημα από τους κόκκινους. Time out για τον Χέλντρεϊ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους Κουρκούτες μέχρι στιγμής. Θα δείχνουν καλύτερο πρόσωπο στο μάτς, έχουν ξεκινήσει δυναμικά, έχουν βρει καλές συνεργασίες και βρίσκονται στο 16-8 τώρα. Θα έρθει η απάντηση από τον Ζαχαρόπουλο. 16-10. Ζαχαρόπουλος τελεί για 3 τώρα. Δεν παίρνει το καλάθι. Παλεύει εκεί να συγκρατήσει, όμως ο Νακόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Ο Βεϊσάκης θα σταθεί και αυτός για 3, θα το βάλει αυτός. 19-10. Τελούν αρκετή αυτοπεποίθηση οι παίκτες των Κουρκουτών. Και μέχρι στιγμής αυτές οι εκτελέσεις έχουν φέρει και αποτέλεσμα. Ο Σάρης Ζαχαρόπουλος θα γυρίσει. Κερδισμένο φάουλ για τον παίκτη του των φιλοξενούμενων. Το πρώτο ομαδικό για τους κόκκινους, 3 υπερθυμίζω έχουν οι φιλοξενούμενοι μέχρι τώρα. Παγώνης πήρε και εκτέλεσε αμέσως, εκεί είναι ο Μάρας για να μαζέψει, ούτε αυτός θα μας σκοράρει στην συνέχεια. Νακόπουλος. Ο Πακούρος έχει μείνει
ψηλά για να τον πιέσει. Καρούμπαλης για τρεις μέσα κι αυτό. 22-10. Και ο Καρούμπαλης βάζει το όνομα του σκόρερ. Αρκετά καλά ποσοστά μέχρι στιγμής για τους κουρκούτες, οι οποίοι πάνε την διαφορά σε διψήφιο τώρα. Στο σύν 12 βρίσκονται με 2-30. Απομένουν ακόμα για το φινάλι του 10 λεπτού. Αμυντικό είναι το φάουλ, ο Καρούμπαλης που κάνει επάνω στον Μπακουρό. Παίνει και πάλι, παίζει με τον Καθαρόπουλο. Λένε τα από τρεις και αφήνει στην περιφέρεια. Μπακούρος θα εκτελέσει, αλλά στο σίδερο. Μαζεύει ο καφές. Στην κονέα ο Βεϊσάκης. Είναι καλή εκτέλεση αυτή τη φορά. Ανακόπλος είναι εκεί για να μαζέψει. Θα του ξαναδώσει, θα επιχειρήσει από το ίδιο σημείο. Ίδια κατάληξη όμως. Και τώρα ο Μπακούρος καθαρίζει την φάση. Φεύγει στην άλλη πλευρά, αφήνει στο πλάι. Ο Κουρλούκης όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. 22-10 το σκορ. 1-50 ακόμα για την πρώτη περίοδο. Καφές, Βεϊσάκης. Και ο Καρούμπαλης κάνει την κίνηση. Ο Βεϊσάκης βρέθηκε στην αριστερή πλευρά. Την έχασε για λίγο ο Ζαχαρόπουλος, όμως δεν το πλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι είναι στην επίθεση τώρα. Με τον Παγώνη να εκτελεί για 3. 22-13. Καφές. Θα γυρίσει, σκοράρει κιόλας, κερδίζοντας το φάουλ. 24-13. Και πάλι διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Στο σύν 11 οι Κουρκούτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής στέκονται πάρα πολύ καλά, αν και μόλις 5. Μέσα και η βολή για το 25-13. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό σε πρώτη περίοδο. Σε Κουρλούκης, αγώνη στη γωνία, θα το επιχειρήσει ακόμα μια φορά, θα το βάλει κιόλας για το 25-16. Ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση διαχείρος στο αγώνη. Καφές. Νακόπουλος άφησε τον Βεϊσάκη. Τον βρήκε αυτός κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, έκλεισε καλά η άμυνα του Σέλτραϊκ. Ο Κουρλούκης θα πάρει 2-1-2-1 τώρα. Πάει μέχρι το τέλος ο Παγώνης, θα σκοράρει και πάλι με το 25-18. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Το κάλεσαν οι Κουρκούτες. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Κουρκούτες. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για δικά τους. 25-18 παιχνίδι το σκορ, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Νακόπουλος παίζει με τον Τσάκονα, θα το κάνουν το αλλιούπ, δεν θα τελειώσει όμως πάλι καλά. Από το κέντρο θα πετάξει την μπάλα. Ο Ζαχαρόπουλος δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 25-18. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, που βρίσκει τους Κουρκούτες να προηγούνται με 25-18. Οι κόκκινοι οι οποίοι έκαναν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Από την άλλη ο Παγώνης από την πλευρά του Χέλντρακ κατάφερε να μειώσει την απόσταση, τώρα θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Τη διαφορά όμως δεν θα μπορέσει να σκοράρει και θα γίνει και το φάουλ από τον Παπαδάκη. Βεϊσάκης. Νακόπουλος, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκαλεπτό. Καρούμπαλης πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Και αυτό το γήπεδο ο Παπαδάκης.
αφήνει δίπλα του τον Ζαχαρόπουλο με τη βόλτα. Το απλό εννοείται και τον Ισάκη, τον Τσάκο να προσπαθεί να σχολείται. Κατάφερε να σκοράρει για το 25-20. Ζαχαρόπουλος βρήκε την πάσα για τον Καρουμπάλη, αυτός αφήνει έξω. Βιέζεται ο Καφές, 4 δευτερόλεπτα πάσα στη γωνία. Βεϊσάκη θα δεχτεί την κάπα στα ίσα από τον Νικολαίδη. Και απομένει μόλις ένα δευτερόλεπτο τώρα για να εκτελέσουν οι κόκκινοι. Πρέπει κάποιος απλά να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει κατευθείαν. Νακόπουλος βλέπει τις επιλογές του, μακριά η μπάλα. Ένα μακρινό σουτ από τον Τσάκονα χωρίς καμία τύχη. Κατέληξε εκτός κατευθείαν η μπάλα. Και έτσι το 25-20 παρέμεινε. Μακούρος. Θα να γυρίσει ο Παπαδάκης. Ο Νικολαίδης προσποιήθηκε. Έφτασε κοντά, δεν πέτανε το χατήρι μπάλα. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Και τον στέλνει στην γραμμή για δύο βολές. Πρώτο ομαδικό φάουλ. Και για τους και για τους κόκκινους. Ο Νικολαίδης αστοχή στην πρώτη. Για την δεύτερη όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μακούρος ζητάει ο Νικολαίδης στο πλάι. Ζαχαρόπουλος για δύο. Νέο εξωτικό rebound, ακόμα μια ανανεωμένη επίθεση. Ανάποδο lay-up, δύσκολη προσπάθεια τον Παπαδάκη. Είναι κλεισμένος εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Παλεύουν να βρουν λίγο χώρο για να εκτελέσουν. Θα το κάνει ο Νικολαίδης και με αποτέλεσμα 25-22. Με ένα σερί 4-0. Σελτρέι μειώνει και πάλι. Από κοντά ο Νακόπουλος δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Περνάει ο Παπαδάκης. Κάνει και μέχρι το τέλος, θα χάνει όμως. Θα τη δράει κιόλας. Αλλά ο Νακόπουλος στη συνέχεια θα κάνει το λάθος. Στράει το χειροκρότημα από τον πάγκο του Παπαδάκης. Άρα το άστοχο λέει από νωρίτερα. Θέλει να το ανέβασουν την ψυχολογία. Μακούρος, Παπαδάκης του δίνει ξανά. Κάνει την περιστροφή εκείνος, αστοχή στο σουτ. Τσακώνας αφήνει στον Ακόπουλο. Παίρνει ο Καφές, εκτελεί άμεσος. Ακόπουλος εκεί σε καλύτερη θέση. Βγαίνει στην περιφέρεια για να ξεφύγει από τους αντιπάλους. Πήρε και ο ίδιος το τρίποντο. Μπορείς όμως ούτε αυτό να φέρει σκορ. Χωρίς πόντο παραμένει στην δεύτερη περίοδο η κόκκινη. Παπαδάκης το σκέφτει για λίγο, το πήρε όμως ο Νικολαίδης. Έχει χώρο μπροστά του Τσάκονες για να τρέξει. Έχει και επιλογές γύρω του, επιλέγει τον Καφέ. Θα σηκωθεί, θα σκοράρει αυτός μπροστά τον Παπαδάκη. Για το 27-22. Πρώτη πόντη για τους κουρκούτες αυτοί στην δεύτερη περίοδο. Μακούρος για τρεις. Θα το βάζει, Νικολαίδης ακολούθησε τη φάση. Η κατοχή είναι και πάλι για τον Hell Drive. Με επαναφορά τώρα ο Ανδρεάδης. Τσακώνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, θα πάρει το σουτ και πολύ θα, καλά θα κάνει. Μειώνει στο δίποντο πλέον, 27-25. Τσακόπουλος. Μένει την προσπάθεια, ο Βεϊσάκης βρίσκει στόχο. 29-25. Μακούρος τώρα οργανώνει για τους φιλοξενούμενους, αφήνει τον Τσαχαρόπουλο. Παπαδάκης εκτελεί τελικά, δεν είναι καλή εκτέλεση. Τσακώνας, περνάει, κόβεται με φάουλ από τον Μπακούρο. Πώς
Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τον Hell Drive. Καφές. Τσάκωνας με τον Ζαχαρόπουλο πάνω του. Θέλει να τον παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει με το δεξί όμως. Τα χαλάει και στο τελείωμα. Δεν είναι και τόσο καλή εκτέλεσή του. Παλάκης. Αγώνης. Είδε τον Τσάκωνα εκεί να... Ένα ανοιχτάμενο Τσάκωνα είδε. Να γυρίσει και να κλέβει. Και 20 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Παλεύει ο Βεϊσέτης να πάρει καλύτερη θέση από τον Ανδρεάδη. Γυρίζει, κάνει τις προσποιήσεις, θα πάρει την εκτέλεση. Δεν έρχεται το καλάθι για τους Κουρκούτες. Παπαδάκης τώρα παίζει με τον Μπακούρο από κοντά αυτός. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα με το 29-27. Πατάει και έτσι ο Ραναπόπουλος. Έχει μαύρες φανέλες γύρω του. Προσέχει τώρα η Ρέμι. Κάψε στον Βεϊσάκη ο καφές στην συνέχεια. Κακόπουλος για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Ανδρεάδης με ένα τρίποντο που να περάσουν ακόμα και μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Πολύ κακή πάσα του Μπακούρου. Φωνές από τον Ζαχαρόπουλο, καθώς οι συμπαίκτες του δεν έπαιξαν μαζί του. Είχε το mismatch, αλλά δεν τον βρήκε κανείς του. Νακόπουλος. Καφές με τον Μπακούρο μπροστά του. Ο Παπαδάκης έχει μείνει τώρα με τον Τσάκωνα. Θα πάρει το τρίποντο, είναι πολύ κακό. Αυτό φάνηκε και καθώς ήταν και στην δικαιομαθία. Μπακούρος. Βρήκε την πάσα για τον Παπαδάκη. Θα νικήσει στα ίσα τον Τσάκωνα. Καλάθι και φάουλ. 29-29. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο Παπαδάκης. Μπορεί έτσι να ολοκληρώσει το προσπέρασμα για τον Hell Drive. Θα βάλει και την βολή. 29-30 μπροστά οι φιλοξενούμενοι τώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερης περίοδου. Βεϊσάκης. Καφές με πλάτη. Γυρίζει ο Σουτάρι, δεν το βάζει μαζί το Παγόνης. Μπακούρος τώρα. Την ρίπλα του Κούρταλη. Παπαδάκης, μπαλά στην γωνία. Ανδρεάδης θα εκτελέσει για 3. Το βάζει. 29-33. Όχι απλά έχουν κάνει το προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι, αλλά παίρνει και μια απόσταση τώρα 4 ποντών με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Ανδρεάδη, ο οποίος τώρα πιέζει τον Βεϊσάκη. Στάρει εκείνος. 4 δευτερόλεπτα. Τσάκωνας για 3. Δεν θα βρει στόχο. Μπακούρος τρέχει στην άλλη πλευρά, αφήνει στον Κούρταλη. Επέλεξε αυτό να παίξει έξω με τον Παγόνη, ανενόχλητο, θα πάρει ένα τρίποντο μέσα και αυτό. 29-36 απανωτά τρίποντα από την πλευρά των φιλοξενούμενων στις τελευταίες φάσεις. Πρώτα ο Ανδρεάδης, τώρα ο Παγόνης και το σκορ ανεβαίνει στο 29-36. Νακόπουλος δεν θα μπορέσει να μειώσει. Το 29-25 έχουν κάνει σερί 11-0. Και εδώ έχουμε και το φάουλ από τον Νακόπουλο. Να πάμε και σε μια διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς μετά το time out των Κουρκουτών, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους αντιπάλους τους να έχουν πάρει φορά. Να έχουν βρεθεί τώρα στο σύν 7 με ένα σερί 11-0. Το σκορ είναι 29-36. Βεϊσάκης. Σκόνεται ο Τσάκωνας. Δεν μπορεί να σκοράρει. Τον
4 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Οι κόκκινοι, οι οποίοι δείχνουν να δυσκολεύονται αρκετά στα τελειώματα των φάσεων. Ανδρεάδης από την άλλη συνεχίζει το βιολίτο από την γραμμή, πίσω από τη γραμμή του τρίποντου. Θα κάνει το 29-39 πλέον. Έρχεται το σουτ τριών πόντων επίσης από τον Νακόπουλο, ο οποίος απαντάει με το ίδιο νόμισμα για το 32-39. Κουτάλης κράτησε και άφησε τώρα στον παγόνι. Έχει δεχτεί το φάουλ, μπήκε το καλάθι, δεν μετράει όμως. Κουρτάλης φέρνει από την επαναφορά στην κορυφή ο Ανδρεάδης και αυτό μέσα. Τι κάνει σήμερα, 32-42. Έχει αρχίσει και βρίσκει το χέρι του ο Ανδρεάδης. Αυτά δεν είναι καλά μαντάτα για τους κουρκούτες και πάλι στο συνδέκα ο Σέλντραϊ. Θα γυρίσει ο Τσάκωνας, θα βγουν στοχείς. Πήγαμε στα τελευταία 50 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Πήρε ο Παπαδάκης την εξαιρετική πάσα του Ανδρεάδη, θα την κάνει ασίστ για το 32-44. Τσάκωνα σε μια ατομική προσπάθεια, ο ίδιος παλεύει να μαζέψει, θα τα καταφέρει όχι τελικά. Που καλυσφέγει στην άλλη πλευρά, κάνει μεταφορά. Μέσα από το τρίποντο το παίρνει ο Ανδρεάδης. Αποκλείσε ένα δευτερόλεπτο ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Αυτό το φαουλ ήταν το πέμπτο για τους κουρκούτες. Δεν το είχε καταλάβει ο Τσάκωνας και έτσι στέλνει τον αντίπαλο τώρα στην γραμμή. Ο Ανδρεάδης είναι ειδιστημένος στην γραμμή των βολών. Βάζει την πρώτη. Κάνει την δεύτερη. 19 δευτερόλεπτα τώρα. Νακόπουλος, πολύ ψηλή και δυνατή η πάσα του. 15,8 τώρα στο ρολόι. Τόσα έχουν οι φιλοξενούμενοι για να εκδηλώσουν την τελευταία επίθεση του στην δεύτερη περίοδο. Σε Γουρλούκης. Παπαδάκης του δίνει ξανά. Καλά στον Ανδρεάδη. Σηκώνεται για δύο, δεν το βάζει. Ένα δευτερόλεπτο. Τελείωσε ο χρόνος χωρίς κάποια εκτέλεση. Και το σκορ στο 32-45 τελειώνει. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ανάμεσα σε κουρκούτες και Χέλντραϊ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν το μάτς στα μέτρα τους, ανέβασαν ρυθμούς και πλέον προηγούνται με 32-45. Θα ρουβαλίσει αυτό έξω στο σου τριών πόντων. Σε κουρκούτες σε δίπλα του. Παγώνει τώρα η μπάλα. Περνάει, αφήσει την μπάλα στο παγκράτη. Ο Μάρας θα κάνει το 32-47. Νακόπουλος θα εκτελέσει υποπίεση. Ο ίδιος παλεύει και να μαζέψει και πάλι. Η κατοχή όμως είναι για τον Χέλντραϊ. Στην κορυφή μπάλα Μάρας. Θα να παίξουμε τον Ζαχαρόπουλο. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δεν είναι έτσι. Αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. Μουσική
καφές. Κόπουλος τώρα είναι στην κορυφή, μπαλά φτάνει στην γωνία, θα εκτελέσει για τρεις ο Καρούμπαλης. 35-47. Και Κουρλίκης παγώνει, αφήνει στον Ζαχαρόπουλο και πάλι παγώνει στην περιφέρεια. Συνεργάζουν τις δυο τους, έχει πάνω του κολλημένο τον Βεϊσάκη. Όμως βγήκε εξαιρετικά την πάσα στον Παγώνη, ο οποίος είχε κάνει την κίνηση. Τον έχασε η άμυνα των κόκκινων. Έγινε το 35-49 έτσι. Νακόπουλος αφήνει στο πλάι. Καρούμπαλης ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. Μαζί εδώ ο Κουρλούκης. Φεύγει την πίεση. Μπαλά στο πλάι. Αγώνη τώρα ηρεμή την κατάσταση. Σε οργανωμένη επίθεση θα πάει ο Χέλντραϊχ. Θα επιχειρήσει το τρίποντο Ζαχαρόπουλος. Θα κάνει ένα κοντό σου όμως. Για να στοχο παράλληλα. Νακόπουλος άφησε στον Τσάκονα. Βρήκε τον καφέ αυτός έξω. Εκτελεί για τρεις. Θα το βάζει. Το rebound τον κατέληξε σε κάποιον. Μπαλά. Είναι για τους φιλοξενούμενους. Για τα 5-49 υπερθύνει το σκορ σε απόσταση ασφάλειας ο Χέλντρεϊ. Σκουρλούκης αγώνης βρήκε τον Μάρα και η μπάλα Νακόπουλος έχει φύγει μπροστά, πάει στον Ασμέναν με τον Ανδρεάδη, ήρθε για βοήθεια ο Βεϊσάκης, έπεσε στο παρκέ ο Νακόπουλος. Ο φαουλός γίνει από τον Ανδρεάδη, ο οποίος άρχισε και το χέρι του στον αντιπαλό του. Τώρα θα περάσει εκτός στην θέση του. Όχι, τελικά θα μπήκε πάλι στο παρκέ. Βρέθηκε. Βεϊσάκη στη γωνία, το παίρνει κατευθείαν. Ακόπουλος εκεί μαζεύει. Θα επιχειρήσει και αυτό στο τρίποντο. Δώσε από το καλάθι. Ναι, ευκαιρία θα μπει τώρα όμως το καλάθι από τον Τσάκονα. 37-49. Παπαδάκης δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση. Έχει και δεύτερη ευκαιρία όμως. Για το 37-51. Τσακονάς είναι στον Ακόπουλο για να εκτελέσει για τρεις. Με το βάζει ξεσπάει και ο ίδιος. Να βάζει με τον εαυτό του. Τον έρθει ο Κουρλούκης. Αγώνης. Δεν θα μπει το καλάθι. Κόπλος τώρα για τους κουρκούτες. Κερδίζει το φαουλ από τον Παπαδάκη. Να μαρτύρεται εκείνος για την απόφαση των διαιτητών. Ωστόσο όπως και να έχει. Ο Νακόπλος είναι ήδη στημένος στην γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή. 38-51 πλέον. Κάνει την δεύτερη. Ζαχαρόπουλος μπαίνει στον Ανδρεάδη. Και Κουρλούκης του έχουν αφήσει το σουτ, δεν πήγε κανένας πάνω του. Δεν το πλήρωσαν ωστόσο οι κουρκούτες. Ζαχαρόπουλος παίζει με τον Βεϊσάκη. Αυτός από το πλάι εκτελεί. 41-51 στους 10 πέφτει. Στρογγυλά η διαφορά με αυτό το τρίποδο του Βεϊσάκη. 40-51 τελικά ήταν για 2. Το σουτ θα έρθει τώρα και απάντησε από την πλευρά του Χέλντραϊχ. 40-53. Θα κουμπλούσα αργά αργά, αφήνει τώρα στον καφέ. Φτάει ο καφέ στα 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση.
Σάκονας προσποιείται ωραία, θα περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ ωραία σκέψη του Τσάκονα, έφαγε την προσποίηση ο Ζαχαρόπουλος. 42-53 τώρα το σκορ. Και έχει και μια βολή να εκτελέσει ο παίχτης των Κουρκουτών, την οποία θα βάλει για το 43-53. Σε Κουρλούκης Αγώνης του δίνει και πάλι έξω για 3 πόντους, αλλά άστοχο. Βεϊσάκη μαζεύει το αμυντικό rebound. Κυρίτη τη μακρινή πάσα ο Καρούμπαλης, έφτασε στον Τσάκονα, η μπάλα πηδάει με δύναμη, δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Ανδρεάδης. Νέο καλάθι και φαύλο από τον Τσάκονα. 45-53 τώρα. Βγήκαν δυναμικά στη φάση και οι δύο, όμως ο παίκτης των Κουρκουτών είναι και νικητής. Στη γραμμή τώρα ο Τσάκονας, θα μειώσει σε 46-53. Στους 7 από τους τώρα η διαφορά. Κατάφερε να σημαζέψουν κάπως την κατάσταση οικόγενη. Νικολαίδης κερδίζει το φάουλ για αυτός. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό που κάνουν οι Κουρκούτες στην τρίτη περίοδο. 1-4 τα ομαδικά. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Μέσα η πρώτη. 46-54. Κάνει την δεύτερη. Νακόπουλος. Από τα δεξιά βρήκε τον Βεϊσάκη στην άλλη πλευρά. Δεν μπορέσε να ευστοχίσει. Τσεπουρλούκης. Έτσι με τον Παπαδάκη, βάλα στην γωνία. Ο Κολαίδης γυρίζει υποπίεση. Δεν θα το βάλει, μάζεψε ο Ζαχαρόπουλος όμως. Παλεύει εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, θα σκοράρει τελικά. Για το 46-56, στέλνει και πάλι την διαφορά στους 10. Τελευταία 4 λεπτά αυτά τώρα στην τρίτη περίοδο. Καφές για 2. Μαζεύει ο Τσοχουρλούκης. Παπαδάκης κατευθείαν βρήκε τον Παγώνη, πάρα πολύ ωραία εδώ. Βγήκε εθνιδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Με μόλις 3 πάσες ήρθε το καλάθι. Για το 46-58. Βεϊσάκης θα χάσει μετά από παρέμβαση του αντιπάλου του. Μπαλένε και πάλι για τους Κουρκούτες, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Τυροκαφές. Έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Και έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια των Κουρκουτών. Ο Μακούρος τώρα επιστρέφει για τον Χέλντραϊ. Όπως ήρθηκε ο Τσεκουρλούκης. Νικολαίδης κόβεται. Θα πάρει όμως την προσπάθεια στην συνέχεια, θα το χάσει και αυτός. Ζαχαρόπουλος είναι εκεί για να φτιάξει την κατάσταση. 46-60 πλέον. Βρέθηκε εκεί, πήρε το εξαιρετικό rebound ο Ζαχαρόπουλος κατά την άφηση προσπάθεια του Νικολαίδη. Και πήγε στο σύν 14 τώρα τους φιλοξενούμενους. Αρούμπαλης δεν μπορεί να ευστοχίσει. Παλά στην άλλη πλευρά, Παγώνης κρατάει, δεν βιάζονται τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Παδάκης πέρασε η πάσα για τον Ζαχαρόπουλο, όμως εκείνος έχει απλώς αντικανονικά το κορμί του. Έχει κάνει το φόλ στον Νακόπουλο. Και έτσι η κατοχή περνάει στους Κουρκούτες. Βεϊσάκης. Φίνει χέρι με χέρι στον Νακόπουλο. Βάλα στα αριστερά στον Τσάκονα. Ναι, αυτός κάνει την περιστροφή, κλείστηκε από 2, καλή άμυνα από τον Χέλντραϊχ, όμως εκεί είναι και ο Νακόπουλος.
Φεράρι στην συνέχεια. 48-60. Εκεί ο Τσάκωνας μαζί με τον Ζαχαρόπουλο για οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης νωρίτερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. Αγώνης, ο Παπαδάκης με συγχωρείτε, εκτελεί. 48-63. Ακόπουλος στην κορυφή. Μεϊσάκης εκτός ισορροπίας, σταματάει, δεν θα του κάνει το χατήρα μου στην μπάλα. Μακούρος. Παπαδάκης αφήνει έξω. Μακούρος εκτελεί, δεν παίρνει το καλά αυτή τη φορά. Μαζεύει ο Νακόπουλος. Και να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι Κουρκούτες. Προσπαθεί να σώσει ο Μεϊσάκης, δεν τα καταφέρνει. Έκλωσαν οι φιλοξενούμενοι. Παπαδάκης, Νικολαίδης κάτω από την ρακέτα, θα νικήσει τον Καρούβαλη. 48-65. Καφές, ζητάει κάποια βοήθεια κοντά του. Είναι στον Αρκόπουλο. Σουτάρει αυτός για τρεις, θα το βάλει. 51-65. Μακούρος, 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γυρίσει ο Ζαχαρόπουλος. Ζαχαρόπουλος, 2 εναντίον 2. Ζαχαρόπουλος προσποιείται, σηκώνεται σε δεύτερο χρόνο, θα το βάλει. 53-65. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Αγωνισμένη από τον Παπαδάκη. Τελεί από την κορυφή. Βρίσκει σίδερο. Νακόπουλος θα το πάρει, γι' αυτό μια γρήγορη εκτέλεση από τους κόκκινους. Θα καταλήξει αρβολό όμως η προσπάθεια. 12 δευτερόλεπτα, όλα για τον Χέλντραϊτ. Μακούρος αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα ξεκινάει η επίθεση. 9 δευτερόλεπτα. Χαρόπουλος παίρνει την ασίστ, την εκμεταλλεύεται. 53-67. Ο χρόνος κυλάει, τελειώνει. Και το 10 λεπτό με το σκορ στο 53-67. Ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο με τους φιλοξενούμενους. Τα προηγούνται με 53-67. Διατήρησαν την διψήφια διαφορά τους στην τρίτη περίοδο. Και τώρα ο Νικολαίδης έχει την ευκαιρία να ανέβασει κι άλλο την απόσταση. Χάνει την πρώτη βόλη ο Νικολαίδης, παραμένει το σκορ στο 53-67. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη, την οποία θα χάσει επίσης. 0-2. Νακόπουλος. Δροκαρούμπαλης εκτέλεση και όλας κατευθείαν με ένα καλό το σουτ. Παπαδάκης τώρα. Μακούρος στην κορυφή, Νικολαίδης εκεί έχει πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον Καρούπαλη, δεν μπορεί να τον γυρίσει και στην περιστροφή. Μετάει και φαουλ, δεν υπάρχει κάτι που να μην γυρίσεις. Μετά στην υπομονία και όπου είναι ο Βεϊσάκης θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Κρατάει. Ο Καφές αφήνει στον Ακόπουλο. Όταν περάσει το τρίποντο για τους κόκκινους. Μακούρος. Ο Νικολαίδης κάνει τις τρίπλες ο Παπαδάκης για να εκτελέσει και να το βάλει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. 53-69. Μακόπουλος κάνει την μπάλα προς στιγμή, θέλει να βρει έξω τον Καφέ, αλλά η πάσα είναι πολύ χαμηλή και καταλήγει στον πάγκο του Hell Drive. Κουρταλής τώρα επιστρέφει στο μάτς. Παίρνει την θέση του Νικολαίδη. Ενώ 8-40 απομένουν ακόμα για το φινάλε. Κουρταλής
στην πλάτη του τον Καρούμπαλη θα σηκωθεί. Έφαγε την προσποίηση εκείνος. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Ωστόσο τώρα θα βολευτεί με τις δύο βολές του. Μάζει τώρα. Δεύτερη. Μέσα η δεύτερη τώρα, 53. 70. Ρούμπαλης θα γυρίσει, κόβεται όμως από τον Παπαδάκη. Ο ίδιος θα μαζέψει. Μαλά έξω. Έχουμε φαουλ από τον Μπακουρό. Πάει στο πλάι ο Νακόπουλος για να επαναφέρει. Θα χτυπάσα για τον Βεϊσάκη, θα σηκωθεί, δεν μπορεί να βρει σκορ. Μακούρος τώρα κατεβάζει. Εδώ ο Κουρλούκης παίζει με τον Ζαχαρόπουλο. Κουρτάλης για δύο, πήκε το καλάθι. 53, 72. Στο συν 19 πλέον η διαφορά. Τα πράγματα πάνε ακριβώς όπως θα θέλει ο Σέντρακ. Ο Καφές εδώ θα μειώσει. Σε 56, 72. Αγώνης. 7 και 20 ακόμα για το τέλος. Μακούρος πάει από τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ. Είναι χαμηλά το φάουλ. Αυτό και θα επαναφέρει τώρα ο Κουρταλής. Πήρε κάτω από την ρακέτα ο Παπαδάκης. Με έναν άποδο λέει ότι θα τελειώσει την φάση. Και το 56, το 74. Καρουμπαλής, στάρει, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, σταματάει την πάσα ο Κούρταλης. Κάνει και τα κόλπα για το εδώ ο Καφές, το γύρισε για λίγο στο ποδόσφαιρο. Φεύγει ο Βαϊσάκης, ξεφεύγει από τον Κούρταλη, πατήχει το καλάθι για το 58-74. Πέρασε στον Ζαχαρόπουλο, αυτό θα γυρίσει, ωραία. Έχει κάνει το φάουλ ο Βεϊσάκης, ο οποίος τον ακολούθησε από πίσω. Τρίτο φάουλ για τους κουρκούτες. Ζαχαρόπουλο στην γραμμή. Ας το πει στην πρώτη. Τελεί την δεύτερη, θα την βάλει. Είναι το 58-75. Νακόπουλος, θα χάσει. Παγκούρος, θα βρει ωραία τον Ζαχαρόπουλο. Αυτός φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. 58-77. Χαρούμπαλης. Και ο Νακόπουλος, είχε δύο γύρω του. Κερδίζει το φάουλ. Είναι σειρά τώρα να πάει στη γραμμή. Μόλις το δεύτερο μοντικό φάουλ αυτό για τον Χέλντρακ. Μέσα η βολή. 59-77. Μέσα και η δεύτερη. 60-77. Μια προσωπική ενέργεια εδώ από τον Παπαδάκη. Πάει και φάουλ. Ο
ευθοχίσει στην πρώτη. 60-78. Χάνει την δεύτερη. Αντεβεί ο Νακόπουλος. Χαρούβαλης. Έχει τον Τζαχαρόπουλο μπροστά του. Παραφυλίσει τον Τσάκωνα. Παίζει τον Τσεκουρλούκη, πάει για βοηθό και ο Μπακούρος στην άμυνα. Θα αποφέρει καρπουθελικά η πίεση του Σέλντρακ. Ωραία κίνηση από τον Τσεκουρλούκη. Θα τελειώσει μόνο στην φάση, δεν θα φέρει το καλάθι, αλλά είναι και ο Παπαδάκης, ο οποίος θα στοχίσει επίσης. Αλλά κατέληξε εκτός, όμως παραμένει ο Σέλντρακ στην επίθεση. Νικολαίδης και Ανδρεάδης επιστρέφουν στο μάτς. Παπαδάκης και Ζαχαρόπουλος θα καθίσει στον πάγκο. Ανδρεάδης, Κουρτάλης, είναι στον Νικολαίδη. Τελεία αυτός για δύο. 60-80. Νακόπουλος. Κρατάει. Γυρίζει ο Καρούμπαλης, πολύ ωραίο καλάθι. 62-80 τώρα. Μαλάκης στον Ανδρεάδη. Πάρει το τρίποντο ευστοχή. 62-83 ο Ανδρεάδη σήμερα. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τον Σέλντρακ. Και πάλι κάνει την αισθητή την παρουσία του με το που πέρασε στο μάτσο. Να κόμπλες από την άλλη. Θα πετύχει τώρα το καλάθι για το 64-83. Μακούρος. Και το καλάθι από τους φιλοξενούμενους. 64-85 πλέον. Μεϊσάκης. Σηκώνεται για δύο. Δεν στάθηκε τυχερός εδώ. Μακούρος, τελευταία 4 λεπτά στην αναμέτρηση. Νομίζω πως όσον αφορά τον νικητή, τον ξέρουμε ήδη. Εδώ ο Τσακουλίκης θα βάλει και αυτός το καλάθι. 64-87. Ο Σέλντρακ θα φτάσει στην 12η νίκη του στην σεζόν. Θα πάει στο 16. Να κόψει το κέρδισε το φάουλ στο τρίποντο. Από τον Ανδρεάδη. Διαφωνεί ο ίδιος με το σφύριγμα. Όπως και να έχει τώρα ο Νακόπουλος θα πάει στην γραμμή για τρεις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Δεν έχει εκμεταλλευτεί κάποια από τις βολές μέχρι στιγμής. Έχει και μια τρίτη τώρα να εκτελέσει. Θα τη χάσει για αυτή. Δεν έχει τρεις. Και να τίποτα από αυτό το πάθος στις τρεις βολές. Οι γηπεδούχοι. Ο Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης άρχισε στην γωνία. Σε πολύ κοιτός και έχει και να εκτελέσει. Αυτή πάσα δεν έφτασε στον Νικολαίδη. Βασικά έφτασε αλλά δεν μπορούσε να την υποδεχτεί εκείνος. Γυρίζει ωραία ο Τσάκωνας. Βρήκε τον καφέ, κόβεται κανονικά. 13 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των κοκκινών. Μπεϊσάκης στέκεται, εκτελεί. Δεν το βάζει, μαζεύει ο Ανδρεάδης. Χειρίζει και τη μακρινή πάσα για τον Κούρταλη, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 64-89. Του δώσε έτοιμο καλάθι και ο σπέκτης του. Θα την πάσα ολόκληρη του γηπέδου. Να πω πλέον δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Βεϊσάκη. Έγινε το λάθος. Κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Θα πάρει το σούτο Ανδρεάδη, συνεχίζει το δικό του βιολί. 64-92 πλέον. Η διαφορά
έχει ξεφύγει. Τον Ανδρεάδη να κάνει ένα εξαιρετικό μάτς σήμερα για τον Χέλντρεϊτ. Ο Κόμπλος θα γυρίσει, θα κάνει βήματα. Τα λέει και με τον ρέφερι. Συνεχίζεται η δράση, 2 και 20 ακόμα για το φινάλε. Ανδρεάδης, θα το χάσει τώρα. Ο Κόμπλος πέρασε σχαστή πάσα του, τελείωσε καλά την πάση ο Τσάκωνας. 66-92. Κούρος, ο Λαΐτης γυρίζει, πάει κοντά στον Βεϊσάκη, δεν μπορεί να σκοράρει. Στον Αλβεράο Τσάκωνας, Καρούμπαλης από κάτω, θα το χάσει όμως. Ο Κολαΐτης έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά, δεν κάνουν ούτε καν τον κόπο να γυρίσουν οι κουρκούτες, αλλά είναι πολύ κακή η πασά. Και έτσι, να είναι εκμεταλλευτή αυτή η ευκαιρία να βρεθεί μόνο στην άλλη πλευρά ο Νικολαΐτης. Βεϊσάκης εκτελεί τώρα, θα το βάλει. 69-82. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Διανύουμε τις τελευταίες στιγμές, να Κόμπλος κατεβάζει. Κουρκούτες σήμερα δεν θα γλιτώσουν την 14η τους, θα πέσουν στο 3-14 ενός κοράρου Ανακόπουλος. 71-82. Ζαχαρόπουλος επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Νικολαίδη. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζαχαρόπουλος. Τσεφουλούκης και έξω, Ζαχαρόπουλος θα πάρει για αυτός ένα τρίποντο, θετικό rebound για τον Χέλντρεϊτ. Τσεκουλούκης τώρα οργανώνει, παίρνει το screen, παίρνει δίπλα του στον Μπακούρο. Ζαχαρόπουλος βρέθηκε κοντά, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. 22 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Ζαχαρόπουλος κατεβάζει, αφήνει την μπάλα στο παρκέ και φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τον Χέλντρεϊτ, ο οποίος θα επικρατήσει, θα το πάρει ο καφές, δεν το χάσει όμως, ο οποίος θα επικρατήσει με 92, με 71 επί των Κουρκουτών.